Όσοι διαθέτουν την ψηφιακή χρεωστική κάρτα Freedom Pass μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν και για την αγορά προτυπωμένων εισιτηρίων ή καρτών απεριορίστων διαδρομών από τα εκδοτήρια του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Όπως έχει αποφασίσει η κυβέρνηση, έχει δοθεί ένα μπόνους στους νέους ανθρώπους για να μπορούν, το οποίο μπορούν να αξιοποιήσουν σε μια σειρά δράσεις για να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη και ευκολότερη. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν μπορούν να προμηθευτούν και τις κάρτες απεριορίστων διαδρομών ή εισιτήρια του οργανισμού. Αυτό μπορούν να το κάνουν σε οποιοδήποτε εκδοτήριο, τα συστήματα μας είναι προσαρμοσμένα κατάλληλα, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ποσό που έχουν διαθέσιμος οι νέοι μας σε αυτά το ψηφιακό πορτοφόλι. Ειδικότερα οι συναλλαγές στα εκδοτήρια γίνονται με ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC στα κινητά τηλέφωνα με χρήση ψηφιακών πορτοφολιών Apple Pay για συσκευές iOS ή Google Pay για συσκευές Android, καθώς και μέσω εφαρμογής του παρόχου που έχει επιλέξει ο ή κάτοχος της κάρτας. Είναι ένα πολύ θετικό βήμα τόσο για τους νέους αλλά κυρίως για την προσπάθεια εμβολιασμού όλων μας που θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε και να τις πέψουμε μαζικά όσοι δεν έχουμε εμβολιαστεί να εμβολιαστούμε. Η ανταπόκριση αυτές τις πρώτες μέρες ή τώρα... Αυτές τις πρώτες μέρες είναι ικανοποιητική ανταπόκριση, λαμβάνοντας υπόψη ότι είμαστε στον μήνα Αύγουστο. Πάρα πολλοί κόσμος λείπει εκτός Θεσσαλονίκης. Αναμένουμε ότι από το Σεπτέμβριο και η επιβατική κίνηση θα αυξηθεί και ασφαλώς και η χρήση του Freedom Pass, για να το πούμε έτσι όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, να αυξηθεί στα εκδοτήρια του οργανισμού. Είναι μέχρι το τέλος του χρόνου, οπότε και με την έλευση των φοιτητών που είναι και στην ηλικιακή ομάδα, περιμένουμε μεγαλύτερη κινητικότητα στο θέμα. Δικαιούχοι του Freedom Pass είναι οι νέοι 18 έως 25 ετών, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν από την 1η-1η-1996 έως τις 31/12/2003, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την πρώτη δόση του εμβολιασμού τους κατά της COVID-19. Το Freedom Pass μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αγορές σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του τουρισμού, πολιτισμού και μεταφορών. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι αεροπορικές εταιρείες, αερομεταφορές, εταιρείες συνοικίας αυτοκινήτων, σιδηροδρομικές μεταφορές, υπηρεσίες ταξί, υπηρεσίες λεωφορείων, θαλάσσιες μεταφορές, ακτοπλοϊκά και λοιπές μεταφορές.